Τη δική του παρέμβαση για να μπει ο νομόσυτολο Καρνανία στον τουριστικό χάρτη της χώρας κάνει ο φορέας διαχείρισης λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου Ακαρνανικών Ωραίων. Δημοσίευσε έναν χάρτη με τις προτινόμενες από αυτόν περιβαλλοντικές υποδομές του στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του και του διαζώματος για τη διαδρομή φύσης και πολιτισμού στο νομόσυτολο Καρνανίας. Η πρόταση γίνεται με σκοπό τη διαμόρφωση ενός ολιστικού και συνθετικού τουριστικού προϊόντος στο νομό. Στο χάρτη με μοβ χρώμα είναι σημειωμένες οι περιοχές του δικτύου Natura που βρίσκονται υπό τη διοίκηση και διαχείριση του φορέα διαχείρισης. Με κίτρινο χρώμα τα αρχαία θέατρα προς αποκατάσταση, με γαλάζιο και λευκό χρώμα οι προτινόμενες περιβαλλοντικές υποδομές ανάπτυξης οικοτουρισμού. Ο φορέας διαχείρισης λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου Ακαρνανικών Ωραίων μαζί με το Σωματείο Διάζωμα έχει καταθέσει εδώ και μία τριετία περίπου μία πρόταση για την τουριστική ανάπτυξη του νομού του Ακαρνανίας. Αυτή η πρότασή του συνδυάζει την αναστήλωση και αποκατάσταση των αρχαίων θεάτρων του νομού, δηλαδή Πλευρώνα, Κανιλιδώνα, Ινιάδες και Στράτος και Μακίνια, σε σχέση με κάποια περιβαλλοντικά έργα υποδομής που θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη του νομού μας. Ο φορέας διαχείρισης έχει κοστολογήσει τις μελέτες που είναι απαραίτητες για την δημιουργία των χώρων περιβαλλοντικής υποδομής και βλέπουμε μετά από αρκετά χρόνια ένα φως στην άκρη του τούνελ. Ένα θετικό σήμα από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για την υλοποίηση αυτών των μελετών που είναι απαραίτητες, έτσι ώστε τουλάχιστον το κομμάτι των περιβαλλοντικών υποδομών να υλοποιηθεί στα πλαίσια της επόμενης προγραμματικής περίοδου, στο επόμενο ΕΣΠΑ. Εκτιμούμε ως φορέας διαχείρισης ότι οι περιοχές προστασίας, οι περιοχές Natura, χρειάζονται να συνδυάσουν εκτός από την περιβαλλοντική προστασία και την οικοτουριστική ανάπτυξη. Αυτό θα δημιουργήσει θέσεις απασχόλησης και θα φέρει στο νομό μας ένα μεγάλο τουριστικό ρεύμα από το αεροδρόμιο του Ακτίου, ικανό να αλλάξει το βιωτικό επίπεδο του νομού, να συμβάλλει στην προστασία των περιοχών αυτών και να αναδείξει τα βασικά πλεονεκτήματα του νομού του Ολοκαρνανίας, που είναι ο πολιτισμός και το περιβάλλον.